Τώρα, να συνδεθούμε ζωντανά με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Διονύση Καλαματιανό. Κύριε Καλαματιανέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαραβελίδη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, βέβαια, λέγαμε εμείς πριν λίγο για το αθλητικό νομοσχέδιο που πέρασε. Όμως, την Τετάρτη παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα άλλο σχέδιο, το οποίο έχει να κάνει με τις αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση. Αλλάζει η ασφάλιση πάρα πολύ, το αναδιανεμητικό γίνεται κεφαλοποιητικό. Πολλοί λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό, άλλοι τόσοι λένε ότι είναι πάρα πολύ κακό. Τι ακριβώς συμβαίνει, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε στον κόσμο? Ναι, κύριε Μαραβελίδη, ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης, με την ψήφο μόνο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή την καταστρατήγηση του οκταώρου, τις 2 ώρες παραπάνω εργασία χωρίς αμοιβή με ατομική σύμβαση, το σπαστό ωράριο στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, την αύξηση των φθηνών υπεροριών για τον εργοδότη, τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, τη διευκόλυνση των απολύσεων, τον περιορισμό της συλλογικής δράσης των εργαζομένων, τα προσκόμματα για την κήρυξη των απεργιών, τη διεύρυνση των κλάδων που επιτρέπεται να εργάζονται την Κυριακή και άλλα πολλά. Η αντεργατική και αντικοινωνική πολιτική της κυβέρνησης δεν σταματά όμως εκεί. Όπως είπατε κι εσείς, απεργάζονται και φέρνουν σύντομα στη Βουλή, όπως έχει προαναγγείλει ο κύριος Χατζηδάκης, την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Σε τόσο δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, αντί η κυβέρνηση να ενδιαφέρεται για την ενίσχυση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, που βεβαίως στέκεται αρρωγός και βοηθά πάρα πολύ τους αδύναμους συμπολίτες μας και στηρίζει την κοινωνική συνοχή, αντί ο ΕΦΚΑ να στηρίζεται και να ενισχύεται για να ανταποκριθεί στο σπουδαίο κοινωνικό του ρόλο, διαπιστεύουμε ότι επιτηδευμένα συκοφαντείται το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, απαξιώνεται και αποδομείται. Είναι προφανές ότι μετά από 2 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν γίνει απαραίτητες προσλήψεις σε προσωπικό και η ψηφιακή αναβάθμιση του οργανισμού του ΕΦΚΑ δεν έχει προχωρήσει. Αντίθετα με τις πρώτες δηλώσεις του, ο κύριος Χατζηδάκης είχε χαρακτηρίσει τον ΕΦΚΑ ως σαράβαλο. Θυμάστε, είχε αναφερθεί σε κάτι τέτοιο όταν ανέλαβε το Υπουργείο αυτό. Προσέβαλε βέβαια με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τον προκάτοχό του, τον κύριο Βρούτσι, τον πρώην Υπουργό Εργασίας, αλλά και τους διοικητές και τους υποδιοικητές του ΕΦΚΑ που ίδια η κυβέρνηση τοποθέτησε, αλλά και τα στελέχη του ΕΦΚΑ, τους εργαζόμενους που δίνουν καθημερινά τη μάχη για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους. Και έχει ενδιαφέρον ότι συνθήκες. Και την Παρασκευή επέλεξε ο Υπουργός να κάνει μια ευνηδιαστική επίσκεψη. Το τριήμερο το του Αγίου Πνεύματος και διαπίστωσε αυτό που όλοι θα περιμέναμε, ότι είχαν λιγότερους εργαζόμενους στις θέσεις τους. Και αυτό ίσως οδηγήσει να τρέξει ακόμα περισσότερο και την ιδιωτικοποίηση κάποιων υπηρεσιών. Έχει ήδη ακουστεί το θέμα με τα τηλέφωνα. Είναι προφανές ότι ο Υπουργός προσπαθεί με κάθε τρόπο να συκοφαντήσει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και τον ΕΦΚΑ. Θυμίζω ότι πρόσφατα εφάρμοσε και το προσωρινό επίδομα ως μέρος της προσωρινής σύνταξης, που τελικά αφορά μόνο 25.000 υποψήφιους συνταξιούχους. Πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή και την εμπλοκή ιδιωτών, λογιστών και δικηγόρων στην έκδοση συντάξεων. Από όλα αυτά, βέβαια, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι δεν έχουν δει αποτελέσματα, καθώς τα εκκρεμή συνταξιοδοτικά αιτήματα παραμένουν πάνω από 350.000. Το ζήτημα, βέβαια, των εκκρεμών συντάξεων ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες υποψήφιους συνταξιούχους, που έχουν τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα των συντάξεων και της κοινωνικής ασφάλισης δεν λύνεται με επικοινωνιακές φιέστες, δεν λύνεται με πυροτεχνήματα και με project manager που αναγγέλνουν, δεν λύνεται με ιδιωτικοποίησης. Για την ταχύτερη απονομή συντάξεων χρειάζεται περισσότερο προσωπικό και ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού, χρειάζεται η χρηματοδότηση του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος να είναι πιο έντονη και να υπάρχει η απαραίτητη ροή πόρων στο σύστημα με τη στήριξη της πλήρους και καλά αμοιβόμενης εργασίας. Όμως ο κύριος Χατζηδάκης, γνωστός για την επιμονή του στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, θα φέρει σύντομα, όπως είπαμε, και το σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής, όπως περιγράφεται στην έκθεση Πισαρίδη και υπάρχει και στην πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν θα διστάσει προφανώς να θέσει σε κίνδυνο τις σημερινές επικουρικές συντάξεις, καθώς αν ψηφιστεί η πρόταση αυτή της κυβέρνησης θα υπάρχει ατομικός κουμπαράς, όπως έχουν προαναγγείλει για τους σημερινούς εργαζόμενους, και δεν θα στηρίζουν με τις εισφορές τους τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Αν το έχω διαβάσει καλά, κύριε Καλαματιανέ, αν το έχω διαβάσει καλά,
Το δημόσιο θα πληρώσει τις εισφορές των προηγούμενων των παλιών συνταξιούχων και θα υπάρξει ένα κόστος προσαρμογής από το ένα σύστημα στο άλλο που θα φτάνει τα 2,6 δισεκατομμύρια καθέτος. Είναι τεράστιο το κόστος. Αυτό ήθελα να πω ότι μπαίνουν σε κίνδυνο και οι συντάξεις των σημερινών, οι επικουρικές συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων, αλλά μπαίνουν σε κίνδυνο και οι εισφορές των ασφαλισμένων, των σημερινών εργαζομένων, καθώς αυτές θα τοποθετούνται σε επενδύσεις. Και ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι πετυχημένες οι επενδύσεις, ότι θα έχουν θετικό αποτέλεσμα αυτές και ότι θα υπάρχουν πόροι και θα πάρουν σύνταξη όταν θα έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθούν και αυτοί. Ο Υπουργός πρέπει βεβαίως να απαντήσει ποιος θα πληρώσει το κόστος μετάβασης σε αυτό το σύστημα που εκτιμάται στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η απάντηση εδώ είναι πάλι ο κρατικός προϋπολογισμός. Δηλαδή πάλι οι φορολογούμενοι θα σηκώσουν το βάρος για ένα αμφίβολο αποτέλεσμα που έχει αποτύχει στις περισσότερες χώρες που εφαρμόστηκε και τις αναγκάζει αυτή τη στιγμή να το εγκαταλείψουν και να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Οφείλουν λοιπόν να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Οφείλουν να παραδεχτούν ότι το βάρος και αυτής της αλλαγής, αυτής της μεταφοράς, αυτής της ιδιωτικοποίησης θα το σηκώσουν στις πλάτες τους ξανά οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι φορολογούμενοι. Κερδισμένοι προφανώς θα είναι οι διαχειριστές αυτών των πόρων, δηλαδή οι ιδιώτες. Είναι προφανές ότι η δημόσια κοινωνική ασφάλιση έχει οδηγηθεί σε τέλμα με ευθύνη της κυβέρνησης. Δεν θέλουν να τη βοηθήσουν, θέλουν να τη συκοφαντήσουν, να την υποτιμήσουν και να οδηγήσουν ασφαλισμένους και συνταξιούχους σε απόγνωση και αγανάκτηση. Ετοιμάζουν λοιπόν το έδαφος και προετοιμάζουν και την κοινή γνώμη για να επιβάλλουν την ιδιωτικοποίηση και τους ιδιώτες που εμφανίζονται ως σωτήρες. Να πω εδώ, κύριε Μαραβελίδη, ότι προσλαμβάνουν 1.000 ειδικούς φρουρούς στα πανεπιστήμια και όχι 1.000 εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ για να εκδώσουν πιο γρήγορα τις συντάξεις. Οι επιλογές τους είναι συγκεκριμένες. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν θέλουν να λύσουν τα προβλήματα του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ώστε να το παραδώσουν σε ιδιώτες. Κύριε Καλαμαχιανέ, και μια που κάναμε μια έμεση αναφορά σε θέματα προστασίας του πολίτη, είναι η δισογραφία τις τελευταίες εβδομάδες μαύρη. Πάμε από βιασμό σε βιασμό, από ξύλο σε μαχαίρωμα. Και υπάρχει μια μεγάλη, έτσι, αν θέλετε, συζήτηση που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι μπορεί να γίνει αυτό, ποιος είναι υπεύθυνος, μπορεί να κάνει κάτι το Υπουργείο, η κυβέρνηση? Κύριε Μαραβελίδη, έχουμε πει πολλές φορές ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες και βεβαίως και στην πρόληψη του εγκλήματος, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων που οδηγούν στο έγκλημα, αλλά και στην ενίσχυση του προσωπικού που υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία σε υπηρεσίες κατά του εγκλήματος. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μονάδες καταστολής. Ενισχύει με ειδικούς φρουρούς την αστυνομία, ενισχύει σώματα που στοχεύουν στην καταστολή και όχι στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. Και προφανώς οι πολίτες νιώθουν μεγάλη αγωνία, μεγάλη ανησυχία, γιατί πραγματικά τα φαινόμενα σκληρής εγκληματικότητας, συμβόλαια θανάτου, δολοφονίες συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να αφαιθεί η ελληνική αστυνομία να κάνει το έργο της, να ενισχυθεί με προσωπικό, επιστήμονες, ειδικούς, εγκληματολόγους και άλλους ειδικούς που θα μπορέσουν να τη βοηθήσουν στο έργο της και να αντιμετωπιστεί το έγκλημα και μέσω της πρόληψης αλλά και μέσω της αποτελεσματικής επιστημονικής. Να γίνει τέλος πάντων ό,τι πρέπει να γίνει για να νιώθουν οι πολίτες ασφαλείς. Κύριε Καλαμαχιανέ, προσωπικού, το σύνολο αυτών των ενεργειών θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Και με αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.